Ο όρος εθελοντισμός έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, ειδικά από την Δευτέρα που είχαμε τον φωνικό σεισμό εκεί στην ευρύτερη περιοχή Αργαλοχωρίου. Και υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια, συνάνθρωποι μας που για δεκαετίες παραμένουν πιστοί στο όραμα και στην βαθύτατη έννοια του εθελοντισμού. 52 χρόνια στον Ερυθρό Σταυρό έχει συμπληρώσει μια 79χρονη, η κυρία Ευγενία Πετρίδου, εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είναι χαρά και τιμή που την φιλοξενούμε σήμερα στην Κρήτη σήμερα και την οποία βέβαια θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Ναι, καλησπέρα. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, τι κάνετε, κυρία Ευγενία. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Το ίδιο έχουμε και σε εσάς. Και θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στις θλιβερές αυτές, τις θλιβερά γεγονότα που έγιναν με το σεισμό. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Να εκφράσω την λύπη μου, αλλά δεν χρειάζεται τίποτε άλλο παρά μόνο δύναμη και υπομονή σε ό,τι έχει συμβεί. 52 χρόνια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, κυρία Ευγενία. Ναι. Και στα 79 σας συνεχίζετε να προσφέρετε, σωστά? Ναι, εγώ δεν έπρεπε να συνεχίζω, αλλά μας σταμάτησε λίγο αυτά τα δύο τελευταία χρόνια ο κορονοϊός, ο οποίος δεν μας αφήνει να μπούμε στα νοσοκομεία όπως πηγαίναμε, να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάντως, ναι. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Εσείς εισήλθατε στον εθελοντισμό, δικές σας φωτογραφίες. Εισήλθατε στον εθελοντισμό ποια χρονιά, πότε? Το 1969 μαθήτρια. Παρακολούθησα τα μαθήματα. Από το 1970 ενεργό μέλος σαν εθελόντρια. Η αφορμή τι σας σώθησε? Επηρεαστήκατε από κάπου? Κοιτάξτε, δεν επηρεάστηκα γενικά από κάτι, αλλά μόνο από την αγάπη μου για τον εθελοντισμό και για να μάθω κάποια πράγματα τα οποία μόνο εκεί διδάσκονται, στον Ερυθρό Σταυρό διδάσκονται, πρώτες βοήθειες και άλλα μαθήματα, τα οποία μας χρειάζονται καθημερινά στη ζωή μας. Πώς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα τραύμα, ένα έγκαυμα, ένα κάταγμα. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορέσατε βέβαια να συνδυάσετε παράλληλα με τον εθελοντισμό, πώς μπορέσατε να συνδυάσετε την οικογένειά σας, τη δουλειά σας, την καθημερινότητά σας? Όταν ένα πράγμα το θέλεις, το συνδυάζεις, βρίσκεις χρόνο. Η μέρα έχει πάρα πολλές ώρες. Και μπορούμε να τα κάνουμε όλα, όταν θέλουμε όμως, ναι. Η μέρα έχει πάρα πολλές ώρες βέβαια και μπορούμε να τα κάνουμε όλα αρκεί να θέλουμε. Ένα πολύ δυνατό μήνυμα στη νέα γενιά η οποία, κατά τη γνώμη σας, τα νέα παιδιά, η νέα γενιά έχει όρεξη να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις ή ακολουθεί τον εύκολο δρόμο? Συνήθως τον εύκολο δρόμο, γιατί δεν έχει μάθει σε δυσκολίες η νέα γενιά. Εγώ, επειδή μεγάλωσα στα χρόνια αμέσως μετά την κατοχή, ήταν δύσκολα τα πράγματα και είδαμε συνέχεια τραγούδια και τέτοια για το 40. Αγάπησα την πατρίδα μου περισσότερο και είδα τι πέρασαν οι αδελφές του 40 με τις συνεργάστηκα, γιατί γνώρισα αδελφές του 40 και θέλω να αποτίσω ένα φόρο τιμής αυτές τις εθελόντρες αδελφές, οι οποίες πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα στα χρόνια εκείνα. Μπορεί να δούλεψαν λιγότερα χρόνια, αλλά πολύ δύσκολα. Η πιο δύσκολη κατάσταση που έχετε βιώσει στο πλαίσιο των δράσεων εθελοντισμού ποια είναι, που σας έχει μείνει χαραγμένη μέχρι και σήμερα, τη θυμάστε, βρίσκεται μέσα σας, που κληθήκατε να επέμβετε και το θυμάστε μέχρι και σήμερα? Δύσκολες καταστάσεις δεν είχαμε πολλές, γιατί ήμασταν σε κατάσταση ηρεμίας. Αλλά ένα γεγονός, το οποίο έγινε περίπου γύρω στο 90 στη Θράκη, είχαν φέρει επειδή έκανα και στο 424 παρουσίες σαν αδελφή χειρουργείου. Κάποια μέρα που πήγα εκεί για να κάνουμε τα καθημερινά μας, μου είπαν οι αδελφές, κοίταξε όταν θα μπει στο μεγάλο χειρουργείο, να μην τρομάξεις, να μην βγάζεις καμιά κραυγή τίποτε, γιατί είναι ένας φαντάρος τον οποίο το πάτησε ένα τάξ και το έχουν κοπεί τα δύο πόδια. Και εγώ μπήκα μέσα χωρίς να πω τίποτε, μόνο να πω κάτι φυσικά στον
στρατιώτη αυτών και φυσικά ακολούθησε χειρουργική επέμβαση για να κλείσουν εκεί και να μείνει χωρίς πόδι ο άνθρωπος. Είναι δύσκολη δυσκολία για ένα νέο παιδί. Κυρία Ευγενία, η πιο έτσι σημαντική, πιο μεγάλη επιβράβευση για σας μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ποια είναι? Η πιο μεγάλη επιβράβευση. Βέβαια. Δεν χρειάζεται επιβράβευση, καλά μου. Δεν είναι επιβράβευση. Είναι κάτι που εγώ το ήθελα, το είχα σαν σκοπό της ζωής μου και πήγαινε όπως θα πήγαινε σε μια δουλειά που θα δούλευα. Το είχα έτσι. Ήξερα ότι 2 ή 3 φορές τη βδομάδα θα πάω χειρουργείο. Κάποιες ώρες θα πήγαινα για μαθήματα πρώτης βοήθειας σε σχολεία. Κάποιες φορές θα πήγαινα σε μοναχικά άτομα σε νοσοκομεία που δεν είχαν κανένα να τους δει. Και αυτά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις αφήνουμε στην άκρη τα μπράβο, όπως είπατε, τις επιβραβεύσεις. Δεν χρειάζονται αυτά. Σωστά. Και να προτείνω στα παιδιά να μπορέσουν να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο, την πατρίδα, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται. Ναι. Να διαθέσουν όπου τους βρίσκεται ευκαιρία, κάποιες ώρες, κάποια ώρα, να τη δώσουμε στον συνάνθρωπο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Κυρία, ακούμε τους δικούς μας, ναι, την οικογένειά ναι. μας, αλλά και τον συνάνθρωπο όταν μας έχει ανάγκη κάποια ώρα να βοηθήσουμε. Κυρία Ευγενία, ήταν τιμή για μας παρουσία σας και η συζήτηση που πραγματοποίησαμε εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά και με το καλό να τα ξαναπούμε. Ο εθελοντισμός δεν σταματά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έχουμε τα καλύτερα σε όλους. Η εμπειρία σας είναι απαραίτητη. Να είστε καλά. Λοιπόν,